Όλα ήταν έτοιμα την περασμένη Τετάρτη 15 Οκτωβρίου και όπως πληροφορείται ο Αντένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της αντιπροσωπείας της στα Ηνωμένα Έθνη θα προέβαινε σε διάβημα προς τον Διεθνή Οργανισμό για τις επεμβατικές προκλήσεις της Τουρκίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Βρυξέλλες έθεσαν μάλιστα το θέμα σε σιωπηρή διαδικασία, silent procedure, και το διάβημα θα γινόταν εκτός εάν κάποιο κράτος μέλος ασκούσε βέτο. Το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου η Βρετανία έσπασε τη σιωπηρή διαδικασία και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στον Αντένα ισχυρίστηκε ότι το διάβημα βρισκόταν εκτός του συνήθους πλαισίου δράσης της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη. Οι ενστάσεις του Λονδίνου επεκτάθηκαν όμως και επί της ουσίας, καθώς η Βρετανία ισχυρίστηκε ότι ένα ενδεχόμενο διάβημα θα προκαλούσε νέο κύκλο εντάσεων, επισημένοντας ότι στόχος αυτή την ώρα θα πρέπει να είναι η επάνωδος στο τραπέζι των συνομιλιών και η επανέναρξη της διαδικασίας για λύση του Κυπριακού. Υιοθετώντας και αναπαράγοντας την τουρκική επιχειρηματολογία, η Βρετανία ισχυρίστηκε ακόμη ότι εάν εκδηλωνόταν διάβημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Τουρκίας, τότε θα στέλνονταν δήθεν λάθος μηνύματα και θα δημιουργείται η εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προκατηλημένη. Τη Βρετανία, που για άλλη μια φορά ακόμα είχε ρόλο μαέστρου οργανωτή, ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα η γνωστή χοροδία, η Σουηδία και η Φιλανδία, οι οποίες επίσης έσπασαν τη σιωπηρή διαδικασία και αντιτάχθηκαν στην πραγματοποίηση διαβήματος εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συλλογικά κατά των τουρκικών προκλήσεων. Οι τρεις χώρες άφησαν σαφώς να εννοηθεί ότι αγνοούν την έννοια της αλληλεγγύης όταν πρόκειται για την Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να ευνοήσουν την Τουρκία. Το ευρωπαϊκό διάβημα που ετοιμάστηκε αλλά δεν έγινε ποτέ θα περιέγραφε τις τουρκικές προκλήσεις και θα τόνιζε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και την κυριαρχία της επί των χωρικών της υδάτων.